Ο κύριος Καμπέλης, όταν ήταν περιφερειάρχης, ένας από τους πλέον άξιους περιφερειάρχης επικυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ στην Θράκη το, αν θυμούμε καλά, 1997-1998-1999, θυμούμε ένα πράγμα που ανέφερε. Βρε παιδιά, σας δώσαμε 30 εκατομμύρια απευθυνόμενος σε ανθρώπους που πήραν χρήματα για να δώσουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τη Θράκη. Βρε παιδιά, σας δώσαμε 30 εκατομμύρια και μας φέρατε 10 κόλλες. Ο κύριος Παύλος και η ομάδα του από το Πανεπιστήμιο, χωρίς να τους δώσουμε τίποτα, μας έφεραν ένα επιχειρησιακό σχέδιο 300 σελίδων. Και μάλιστα αυτή η ομάδα η οποία είχε αναλάβει να κάνει επιχειρησιακό σχέδιο για τη Θράκη, ήρθε και μας ζήτησε στοιχεία και με πολύ χαρά δώσαμε για να βοηθήσουμε. Ολοκληρώς. Δεύτερο στοιχείο. Ο κύριος Ευθυμίου, Υπουργός Παιδείας, Υπουργείο Παιδείας. Κάναμε μια εκπομπή στην ΕΡΤ3, Οδός Υδάτων, τον θαύμασε όλος ο κόσμος, είπε σπουδαία πράγματα. Μετά τον συναντώ και μου λέει: Βρε σε Γιώργο, τι γίνεται με σένα? Όταν έβγες από το γραφείο μου, ήρθαν και μου είπαν: Είσαι εθνικιστής, είσαι χριστιανός, είσαι τουρκοφάγος, είσαι πολεμοχαρής και διάφορα τέτοια. Και του λέω: Εσείς τι τους είπατε, Υπουργέ μου? Και μου λέει: Εγώ τους είπα ότι αν είναι ο Γιώργος ο Παύλος από όλα αυτά, είμαι και εγώ από αυτά. Μάλιστα. Τελευταίο στοιχείο της λασπολογίας στο πρόσωπό μου, θα αναφέρω ότι έμαθα από ελληνικό υπουργείο, από πληροφορίες που είχαν πάει βεβαίως από εδώ και από εκεί, ότι δεν έχω κάνει εγχείρηση από καρκίνο και ότι το λέω αυτό για να συγκινώ την Ελλάδα να δίνει λεφτά στη Θράκη. Τι είναι η βλακία συνέχεια, τι? Προσέξτε. Είναι σημαντικά όμως στοιχεία τα οποία αυτό δείχνουν. Αυτό είναι πια κουτσομπολιό. Να... Δηλαδή είναι... Δεν είναι μόνο κουτσομπολιό. Τώρα να κάνετε εγχείρηση για να. Δεν κάνετε εγχείρηση. Αλλά ακούσατε τον κύριο Ντεντέ τι λέει. Επομένως, στην Θράκη, όποιος δουλεύει για τους ανθρώπους και είναι ελεύθερος από οποιασδήποτε αφανείς στρατηγικές, όπου και αν είναι αυτές, ότι είναι αντικείμενο λασπολογίας. Τελειώνω λοιπόν με την υπεράσπιση του εαυτού μου, αν θέλετε, και μπορώ να απαντήσω πολύ περισσότερα. Πάω όμως επί της ουσίας τώρα. Ολοκληρώστε. Έτσι, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει, κύριε Χαρδαβέλα, απόψε. Ολοκληρώστε, μην μου ενδιαφέρει. Είναι ότι το πρόβλημα το οποίο εγώ επισημαίνω και, αν θέλετε, καλό ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, και αν θέλετε, είναι και μια παράκληση στον Πρωθυπουργό να προστατεύσει και την κυβέρνηση και την Ελλάδα από ομάδες πανεπιστημιακών που θεωρούν ότι έχουν το αλάθητο και που αχρηστεύουν και το δικό του έργο. Με συγχωρείτε, επειδή διαγραμμάτων μιλάτε, έχετε κάνει καμία αναφορά συγκεκριμένη? Βεβαίως. Με ονόματα, βεβαίως, με ομάδες, με αυτά. Θα σας τα δώσω και όλα. Και τι έγινε? Και θα σας τα δώσω όλα και τι έγινε? Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Okay. Λοιπόν, ας μην μιλήσω αυτά, διότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Μιλάμε για ομάδες αόριστα πανεπιστημιακών. Σας ανέφερα ονόματα. Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι ανέφερα αν αυτά ονόματα. Έχετε. Εδώ πέρα, έχει σημασία αν έχετε ενημερώσει. Βεβαίως. Παραπάνω τα... Και μιλώ για την αχρήστευση έργου από την ελληνική πολιτεία και τις ελληνικές κυβερνήσεις από το 90 μέχρι το 2000. Ωραία. Όλων των κυβερνήσεων, έργο το οποίο στην Θράκη απέβλεπε σε μια ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία και μετετράπηκε σε μια διαδικασία εγκλωβισμού όλης της μειονότητας σε ένα κλειστό χώρο, ο οποίος θα πρέπει να μην τον αγγίζουν όσοι δεν ανήκουν σε μια ομάδα. Λοιπόν, δικό κύριε μας, Παύλο, κύριε και αυτός ο εγκλωβισμός είναι που στέλνει αυτή τη στιγμή την μειονότητα της Θράκης στην Τουρκία, αν θέλετε, καταστρέφει μια πραγματική ελληνοτουρκική φιλία, αλλά και βάζει τις βάσεις θρακοποίησης όλης της Ελλάδος. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα που προφητεύω. Μην μου πείτε άλλα, διότι είναι πολύ καλή. Θα μου δώσετε τα στοιχεία μόνο αυτά για να τα προχωρήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Διότι τώρα τέτοια ώρα, 2,5 ώρα, μπορείτε, να πούμε. Είναι, είναι αγρία, η κακή ώρα και δεν έχει νόημα. 2,5 το πρωί να πούμε. Είναι καλύτερα αυτά τα πράγματα να κάνουμε. Είναι η ώρα των προφητείων. Προχωρήσουμε λίγα. Ορίστε εσείς δύο κουβέντες. Κύριε Χαρδαβέλα, το δικό μου ζητούμενο ως νομικό αλλά και ως νέο ανθρώπου που αντιλαμβάνεται τη χώρα του με τον τρόπο που την αντιλαμβάνεται είναι το εξής. Πρώτον, αρμονική συμβίωση των πληθυσμών ελληνικής καταγωγής στην περιοχή της Ξάνθης με τους ανθρώπους που ανήκουν στις και στις τρεις μειονότητες. Δεύτερον, προστασία των συμφερόντων και των τριών διαφορετικών μειονοτήτων και όχι της μιας,
της τουρκόφωνης σε βάρος των άλλων δύο. Γιατί εδώ πρόκειται για συντέλεση πολιτιστικής γενοκτονίας. Και τρίτον, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η χώρα μου από τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο να εφαρμόζεται ο ελληνικός νόμος, το ελληνικό σύνταγμα και οι διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες. Μάλιστα. Κύριε Βέλιο. Δηλαδή μερικές φορές. Δεν λέω ότι εξεγείρομαι, γιατί έχω πάψει να εξεγείρομαι. Είμαι πολύ κυνικός γι' αυτό. Αλλά όταν μιλάμε για ελληνικό νόμο, δεν ξέρω πού δηλαδή σε αυτή την άθλια επικράτεια εφαρμόζεται ο ελληνικός νόμος. Ο νόμος της διαφθοράς, ο νόμος της ανομίας, ο νόμος της κομματοκρατίας είναι ο ελληνικός νόμος. Σε αυτή την επικράτεια, σε αυτό το κράτος, σε αυτό το σαρακωμένο κράτος, ο ελληνικός νόμος πουθενά δεν εφαρμόζεται. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Αλλά εσείς όλα αυτά τα βλέπετε γύρω-γύρω, δεν ενοχλείστε και ξαφνικά νομίζετε, ο ελληνικός νόμος δεν εφαρμόζεται επειδή ένας Τούρκος υποψήφιος βουλευτής φύγει τα ιερά και έχετε τα όσια ευθύνης. Έχετε παρανοήσει τα λεγόμενά μου και δεν γνωρίζετε και την προσωπική μου στάση, διότι δεν γνωρίζετε καν τις δικαστικές αίθουσες. Γενικώς θεωρώ ότι σε αυτόν τον τόπο πρέπει, να, πρέπει να... να βοηθήσει ο κύριος Βέλιος εσάς για να... Γενικώς πρέπει σε αυτόν τον τόπο να πάψουμε να συγκινούμαστε. Μήπως και αρχίσουμε επιτέλους να σκεφτόμαστε. Διότι περιφέρουμε αυτή τη συναισθηματική μας ευκυλιότητα, τις πληγές μας, τα ράκη μας, το παρελθόν μας, τις αναμνήσεις μας, τα δίκαιά μας, τα οποία όλοι υπονομεύουν και εναντίον των οποίων όλοι δυσοδομούν. Και τελικά βεβαίως βγαίνουμε ως κράτος, ως έθνος και ως λαός μονίμως κατησχημένοι. Στη Θράκη υπάρχει μια πραγματικότητα. Μια επιβλητική δύναμη που είναι η σημερινή Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα συμπαγές μόρφωμα το οποίο είναι ήδη δυνητικά κράτος εν κράτη. Μέσα στο οποίο κράτος εν κράτη η σημερινή κατησχημένη Ελλάδα δεν τολμά να παρέμβει. Αυτές οι πρωτοβουλίες, οι τόσο συναισθηματικές και γλυκές που έχουν γοητεύσει. Που έχουν γοητεύσει τον κόσμο. Οι παρεμβάσεις της ελληνικής πολιτείας στην Θράκη. Που έχουν γοητεύσει τον κόσμο, η Χαρά, η άλλη κυρία δασκάλα κτλ. Κτλ. Μέσα στα σημερινά δεδομένα και στο σημερινό συσχετισμό της πραγματικότητας στη Θράκη είναι φοιτηλιές. Φοιτηλιές οι οποίες γίνονται ή θα μπορούσαν να γίνουν μπούμερακ σε βάρος των εθνικών συμφερόντων. Και γι' αυτό συντάσσομαι με την υπεύθυνη απόφαση της κυρίας Διαμαντοπούλου να αποσύρει τη Γλυκύτατη Χαρά από τη Θράκη, διότι η Γλυκύτατη Χαρά ήταν εθνικά επικίνδυνη, χωρίς να το ξέρει. Τι αντιπροτείνετε εσείς δηλαδή για τη αντιπροτείνω, Θράκη? Αντιπροτείνω μια σοβαρή πολιτική, έναν ανασχεδιασμό πολιτικής με βάση τα εντελώς νέα δεδομένα και τους νέους συσχετισμούς και θα πω κάτι χαρακτηριστικά. Μέχρι τώρα κρύβουμε τους τουρκογενείς της Θράκης πίσω από αυτό τον στουρθοκαμιλικό χαρακτηρισμό της μουσουλμανικής μειονότητας. Με τα σημερινά δεδομένα αυτό είναι μπούμεραγκ για μας, διότι η Τουρκία πάει να εγκολπωθεί και να κυριαρχήσει, να πατρονάρει όλη τη μουσουλμανική μειονότητα ανεξαρτήτως φυλετικής συνείδησης. Απολύτως. Άρα θα έπρεπε να αρχίσουμε ενδεχομένως να αναγνωρίζουμε την ύπαρξη μιας τουρκικής μειονότητας ή μιας τουρκογενής μειονότητας, τουρκογενούς μειονότητας, για να την διακρίνουμε και να την αποκόψουμε από τα άλλα στοιχεία της ευρύτερης μουσουλμανικής μειονότητας.